Μάλιστα. Βαγγέλη, ήσουν ο πρώτος που εξασφάλισε ένα από τα βιντεάκια τα οποία ανέβηκαν και στα κοινωνικά δίκτυα στη συνέχεια και έγιναν γνωστά από τις πρώτες στιγμές της σύγκρουσης του δυστυχήματος. Να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ και πάμε να δούμε το βίντεο. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή το βιντεάκι αυτό που μας εξασφάλισε ο συνάδελφος Βαγγέλης Μητρούσιας την ώρα που έγινε η σύγκρουση των δύο τρένων πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή. Τα τρένα τα οποία μεταξύ τους συγκρούστηκαν και είχαμε το αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά τα πρώτα βαγόνια και να έχουμε τόσα πολλά θύματα από το δυστύχημα αυτό που συνέβη λίγο πριν στο ύψος των Τεμπών. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Βαγγέλη, μας ακούς? Βεβαίως, σας ακούω, σας ακούω, Θαλιά. Βλέπουμε το βιντεάκι λοιπόν, αυτό με την πολύ ισχυρή έκρηξη που έγινε κατά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχειών. Στοιχείων. Και νομίζω ότι αυτό προκάλεσε, έτσι, αυτή η έκρηξη προκάλεσε και τον θάνατο των περισσότερων θυμάτων αυτής της τραγωδίας, γιατί αυτό που ακούσαμε έτσι από την πρώτη στιγμή, ότι η θερμοκρασία έφτασε μέχρι τους 1.300 βαθμούς, έλειωσαν όχι μόνο οι λαμαρίνες αλλά και τα σίδερα. Και βέβαια να πούμε ότι αυτό που περιμένουν αύριο με το πρώτο φως της ημέρας, κάτω από τα σκρά που είναι πίσω από το βαγόνι δηλαδή, εκεί θα ερευνήσουν οι διασώστες, μην υπάρχουν δηλαδή από κάτω δηλαδή ακόμη οι άνθρωποι που έχασαν την ζωή τους και έχουν θαυτεί, θα λέγα έτσι, στα συντρίμια του τρένου. Όλα αυτά όμως έτσι κατά την αυριανή ημέρα, που νομίζω ότι θα δώσει τη δυνατότητα και στους διασώστες. Θα παραμείνουν όμως εδώ ομάδες περιφρούρησης και από την πυροσβεστική υπηρεσία και από την αστυνομία, έτσι ώστε τουλάχιστον έτσι να γίνουν όλα όπως πρέπει για να μην πειραχτεί κάτι από το σημείο. Μάλιστα. Βαγγέλη Μητρούσια, να σε ευχαριστώ.